στις 10 το πρωί. Της 5ης είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της προσφυγής της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα κατά της απόφασης αλλαγής έδρα του αγώνα κυπέλου με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο του Αγρινίου. Αν αυτό δεν συνιστά απλώς ένα ακόμη δείγμα της ελληνικής ποδοσφαιρικής παράνοιας, αποτελεί σίγουρα ένα από τα τελευταία πιθανότατα κατορθώματα της διοίκησης της ομοσπονδία που ευτελίζει κάθε έννοια ποδοσφαιρική δικαιοσύνης παραβιάζοντας και την κοινή λογική. Οι αποστολέ των δύο ομάδων βρίσκονται στο Αγρίνιο. Από το απόγευμα, για ένα παιχνίδι που μπορεί κιόλα να μην ξεκινήσει καν αν το δικαστήριο δικαιώσει τον Μπά. Το ενδεχόμενο πάντω αυτό, με τι σημερινέ εκτιμήσει, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον απίθανο. Κάτι που σημαίνει πω οι δύο ομάδε θα παραταχθούν στη Σέντρα το μεσημέρι για το πρώτο παιχνίδι κυπέλου με τυπικά γηπεδούχο τον Μπά. Η αναστάτωση είναι προφανή, όπω όμω και ότι η ΕΠΟ δέχεται πλέον τα πειρά όλων γιατί με την απόφασή τη να μεταθέσει την έδρα ενό αγώνα χωρί να τηρηθεί. Η προβλεπόμενη διαδικασία και κυρίω ο ΚΑΠ, με εξαίρεση φυσικά του πράσινου που θα ασκήσουν και παρέμβαση υπέρ τη απόφαση και κατά του ΠΑ στην αυριανή εκδίκαση. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τελικά σε περίπτωση που το παιχνίδι διεξαχθεί, η ομάδα του Αργύρι νίκη θα επιχειρήσει να πάρει ένα καθαρό σκορ πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάτι που μπορεί να το κάνει και σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, αρκεί να μην έχει την ίδια εικόνα με αυτή τη Δευτέρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από τον αγωνιστικό χώρο των Ζωσιμάδων, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, Παντελή Κολόκα, το μεσημέρι τη Τετάρτη επιτέθηκε με δρυμύτητα στην ΕΠΟ και στην απόφαση που ελήφθη, κάνοντα λόγο για ανετιολόγητε και εξευτελιστικέ αποφάσει. Και επειδή προσμέναμε αυτή την κατάσταση, αλλά κυρίω είχαμε επικεντρωθεί στο να μπορέσει να προλάβουμε την, εξέλιξη και να είναι εντάξει το, το γήπεδο, ε, δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε στην ΕΠΟ γιατί θε, ε, 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 νομίζουμε ότι αφενό έπρεπε εκείνη να επικοινωνήσουμε μαζί μα και κατά δεύτερον δεν θεωρούσαμε ότι ε, ε, για μα ε, υπήρχε περίπτωση να μην γίνει το παιχνίδι εδώ με αυτά που ξέραμε ότι έχουν συμβεί. Και δεν, μάλιστα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ίσω με, με πείραξε περισσότερο από όλα πέρα από τι ε, εντάσει που υπάρχουν μέχρι ότου να καταλάβει όλη η Ελλάδα τι ακριβώ έχει συμβεί. Με πείραξε ότι όταν με περηφάνεια όλο το προσωπικό τελείωσε το έργο, μου είπαν ότι τα καταφέραμε κύριε Πρόεδρε και την ώρα που μου είπαν αυτό κάποιος άλλος από το προσωπικό που εκείνη την ώρα μπήκε στο τηλέφωνο του είδε με εδώ λέει ότι το, δεν θα γίνει το παιχνίδι εδώ γιατί θα γίνει στο αγρίνιο γιατί είναι παγωμένο το γήπεδο. Αυτή η απογοήτευση στο προσωπικό και στους ανθρώπους που, που δουλεύουν με έχει ενοχλήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η πόλη βάλεται από τέτοιε αποφάσει που παίρνουν από την Αθήνα από όλες τις βαθμίδες των κέντρων αποφάσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά την, τη σφοδρή αντίδρασή μας υπήρξε υποστήριξη αυτής της αντίδρασης από όλη την ιεραρχία των θεσμικών ε, φορέων και μένει τώρα πέραν το ότι να πάρουν το μήνυμα ότι πλέον εμείς δεν είμαστε κουτόφραγοι της περιοχής, ότι ετοιμάζουμε μια μελέτη την οποία την έχουμε ξεκινήσει καιρό πριν, πριν σημούν αυτά τα γεγονότα, αλλά επειδή θα είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη που θα εκφράζει το όραμά μου, το όραμά μας για αυτό που λέγεται Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, ζωσιμάδε, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μονόδρομος πλέον, θα πρέπει να το στηρίξουν όλοι για να καταλάβουν ότι τέλος πλέον σε αυτή την περιοχή η απομόνωση και τέλος η θυματοποίηση σε ανετιολόγητες εξευτελιστικές αποφάσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει ε, συνειρμός σκέψεων και πράξεων. Κάναμε όλε τι απαραίτητε ενέργειε ώστε το γήπεδο να είναι σε μια βέλτιστη κατάσταση. Γιατί εκτό από το ποδόσφαιρο που δώσαμε προτεραιότητα λόγω του αγώνα είναι και τα παιδάκια του στίβου που γυμνάζονται και θα έπρεπε και γι' αυτά να με ρυμνήσουμε. Άρα, λοιπόν, κάναμε με υπερβάλλοντα ζήλο των ανθρώπων που δουλεύουν και με ό,τι όπω σα είπα, μέσο διαθέτουμε όλα εκείνα και γι' αυτό ενημέρωσαμε. Γιατί το γήπεδο, να ξέρετε, από τη δική μα πλευρά είναι έτοιμο και θα είναι απολύτω. Σε απολύτω καλή κατάσταση από τη στιγμή που δεν προβλέπονται ισχυρέ βροχοπτώσει, για να μπορεί να γίνει το παιχνίδι την Πέμπτη κανονικά.